Λαμπερή. Εδώ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Τι όμορφη που είσαι. Εσύ να δεις. Εσύ είσαι τώρα το κάτι άλλο. Έλεγε η κυρία Λίτσα το πρωί, γιατί προλόγιζα ότι θα είσαι μαζί μας και λέω ότι είναι και η πρώτη σου ζωντανή τηλεοπτική εμφάνιση και σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καταλαβαίνω... Καλή αρχή, ευχαριστούμε καλή πρεμιέρα, να σκίσετε και φέτος. Ευχαριστούμε πολύ, να έχουμε μια ωραία παρέα και να κυλήσει και αυτή η σεζόν και το φθινόπωρο και ο χειμώνας ομαλά για όλους μακάρι, αμήν, αμήν, με τα προβλήματα υπάρχουν, αμήν. Και καταλαβαίνω ότι είναι και ένα θέμα εμπιστοσύνης για να τολμήσεις κάτι τέτοιο. Έλεγε λοιπόν ότι, έλεγε η Λίτσα ότι, ρε παιδί μου, είσαι ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να περάσει από μπροστά σου και να είναι... Να μην γυρίσεις να κοιτάξεις. Υπάρχει ένας δυναμισμός. Για τους λέοντες τι έλεγε. Αυτό. Αυτό, είσαι έτσι. Καλά, ναι. Είμαστε καλά. Ναι. Μακάρι. Μακάρι. Δεν ξέρω, ανανεωθεί πάρα πολύ. Ναι. Δεν νομίζω όμως είναι τα κιλά, είναι γυμναστική, είναι... Είναι απ' όλα. Είναι ένας τρόπος ζωής που σε κάνει πιο υγιή, ρε παιδί μου. Πιο... Αν και η δουλειά είναι κατηγιστική, δεν έχει μου επιτρέπεις λίγο. Περικλή μου μπορώ. Μπορώ, ε. Αυτό το υπέροχο κόσμο είναι λίγο να σου το βγάλω από το μικρόφωνο. Ευχαριστώ. Εδώ. Και πώς έγινε αυτή η αλλαγή στον τρόπο ζωής, στη διατροφή? Ναι, ακριβώς. Δηλαδή βρήκα λίγο χρόνο και πρόσεξα τη διατροφή μου, πρόσεξα, έκανα γυμναστική. Αλλά το κυριότερο είναι ότι είχα αρχίσει μια ορμονοθεραπεία και είχα πάρει κάποια κιλά. Και τώρα φτάνω στα κανονικά μου, διακόπη. Η αγωγή και επιτέλους... Άρα υπήρξε ένα διάστημα που είχες πάρει κάποια κιλά εξαιτίας της θεραπείας. Ναι, ακριβώς. Και αποφάσισες λίγο να ασχοληθείς με τον εαυτό σου. Ναι. Έγινε το διάστημα που μείναμε σπίτι, αυτό. Όχι, από λίγο πιο πριν. Λίγο πιο πριν. Και βέβαια όλο αυτό το look πήγαινε πάρα πολύ στη Λενιό, που είναι χωριά της, αγρότησα, δυναμική, όλα αυτά. Αλλά εμένα δεν με ικανοποιούσε. Ήθελα να... τον παλιό εαυτό. Μιλάμε για πολλά κιλά. Όχι πάρα πολλά. Τα οποία τα χάσα και πάρα πολύ εύκολα κιόλας, γιατί έχω πολύ καλό μεταβολισμό. Γιατί εγώ τώρα π.χ. στη φωτογραφία δεν καταλαβαίνω μεγάλη διαφορά. Η Λενιό ούτως ή άλλως δίνεται και με έναν τρόπο. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι. Διαφορετικό. Ότι καλύτερο. Δηλαδή, άλλες είναι πιο περιποιημένες. Ναι, εγώ κακόπεσα. Κακόπεσα λόγω ρόλου. Είσαι πιο τη δουλειά. Ναι, σίγουρα. Μιλάμε για πάνω από 10 κιλά. Ναι. 12-14. Έτυχε χτες, διάβασα κάποιες συνεντεύξεις σου και έβλεπα και κάποιες έτσι, που έχεις δώσει, λίγες τηλεοπτικά. Να κάνουμε το μικρόφωνο, πολύ ωραία. Και μου έκανε εντύπωση, είδα από μία ταινία κινηματογραφική που είχες πάρει μέρος, που ήταν και αυτό, ήταν και λίγο εποχής. Ναι, ισχύει, 70. Ναι. Τι ομορφιά. Ευχαριστώ. Πόσο όμορφη. Και λέω στους ηθοποιούς τελικά, όταν κάποιος είναι καλός ηθοποιός, δεν μένεις στα κιλά, δεν μένεις στο σώμα. Ναι, είναι αυτό που εκπέμπει. Ευτυχώς. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι είσαι ανανεωμένη, αλλά είναι τόσο π.χ. δυνατή εικόνα της Λενιός που δεν μένεις σε αυτό. Ναι, ισχύει. Ούτε ο κόσμος έμεινε σε αυτό. Καμία σχέση. Αγαπήθηκε πάρα πολύ.